Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο, από την παραλία του Μακένζη, εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας. Νομίζω σε μία από τις πιο πολύ σύχναστες παραλίες της πόλης μας. Έχω δίπλα μου τον κύριο Φάνο Γεωργίου, είναι επόπτης των παραλίων Λάρνακας και είμαστε εδώ για να μας κάνει έτσι μία αποτίμηση, έναν απολογισμό της μέχρι στιγμής κίνησης στις παραλίες της Λάρνακας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Γεωργίου, είναι μια χρονιά που, όπως μας έχετε αναφέρει, είναι λίγο μουδιασμένη η κίνηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, τα προηγούμενα καλοκαίρια. Καλημέρα και από μένα. Έχετε δίκιο. Η τουριστική αγορά στο νησί μας είναι λίγο μειωμένη για την ώρα. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι στη συνέχεια θα αυξηθεί ο τουρισμός. Αν εξαιρέσουμε τα Σαββατοκυριακά, ότι υπάρχει μεγάλη έλευση από την ντόπιους, τους δικούς μας ανθρώπους που μας προτιμούν στις παραλίες μας. Ελπίζω να υπάρχει μια ανάκαψη με όλη αυτή την κρίση που με την ακρίβεια των προϊόντων και την ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηρίων που ο κόσμος είναι πιο συντηρητικός για την ώρα, να έχουμε μια καλή καλοκαιρινή περίοδο. Μάλιστα. Οπότε θεωρείτε ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο κόσμος δεν έρχεται στην παραλία είναι η ακρίβεια? Γενικά είναι όλα σφαιρικά. Λίγο η βενζίνη που έχει αυξηθεί, λίγο η αύξηση των αγαθών πρώτης ανάγκης. Ο κόσμος μετρά τα λεφτά του πλέον και περιορίζει και τις εξόδους του. Αντί που έβγαινε κάθε μέρα, θα βγει 2 φορές την εβδομάδα, 3 φορές την εβδομάδα. Ο περισσότερος κόσμος που έρχεται τις καθημερινές εδώ, όπως μας έχετε αναφέρει, είναι Κύπροι ή τουρίστες? Είναι οι λίγοι Κύπροι που έχουν το χρόνο να έρθουν στην παραλία και ορισμένοι παραθεριστές που επισκέπτονται το νησί μας για μικρό χρονικό διάστημα και απολαμβάνουν τον καλό μας τον καιρό, τις ωραίες μας παραλίες, που η παραλία της Λάρνακας ίσως είναι και από τις πιο όμορφες παραλίες, πιο οργανωμένες παραλίες που μπορείτε να δείτε. Το βλέπετε και στη κάμερα σας. Υπάρχει πάρα πολύ χώρος μπροστά στην αμμουδιά, να παίξουν τα παιδιά, χώρος να περπατήσει ο κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος κολυμπάει στην παραλία. Οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες είναι στην ίδια τιμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι στα 2,50 έκαστον αντικείμενο, είτε κρεβατάκι μπάρεις είτε ομπρέλα μπάρεις. Είναι προσιτές οι τιμές για όλον τον κόσμο. Και πάρα πολλοί κόσμοι, να προσθέσω, φέρνει μαζί του και το cool box του με ορισμένα snacks και ορισμένα sandwich που έρχεται. Είναι κάτι που βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια ή είναι κάτι που βλέπουμε φέτος έτσι λίγο περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές? Αν το παρατηρήσουμε φέτη, το βλέπουμε συχνά αυτό, διότι μια οικογένεια με 2 παιδιά έρχονται στην παραλία, δεν θα χαλάσουν χατήρι στα παιδιά, θα πρέπει να κάνουν προετοιμησία από το σπίτι, να φέρουν τους χυμούς τους, τα νερά τους, τα σάντουις τους και να αγοράσουν τα απαραίτητα. Για να ελαχιστοποιήσουν το κόστος που θα έχουν ερχόμενοι εδώ. Θα αναρωτιέστε τώρα, Νίκο, γιατί υπάρχει αρκετή κίνηση στην παραλία, έτσι όπως βλέπετε και στις οθόνες σας. Πώς γίνεται εμείς να σας λέμε για μειωμένη κίνηση την στιγμή που βλέπουμε την παραλία πραγματικά να είναι στα πάνω της? Πολλοί είναι οι επισκέπτες εδώ που έχουν ήδη κάνει το μπάνιο, απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Πραγματικά, λέω, σφίζει από ζωή η παραλία. Πάρα πολλοί κόσμος. Ακριβώς, σφίζει από ζωή. Είναι αυτό ένα καθημερινό φαινόμενο εδώ στη Λάρνακα. Αυτό συζητούσαμε πριν και με τον κύριο Γεωργίου, ότι ο κόσμος έρχεται πολύ νωρίς το πρωί για να κάνει το περπάτημά του, να κάνει το τρέξιμο, να κάνει μια βουτιά και μετά να φύγει. Αυτοί που βλέπετε δεν θα καθίσουν εδώ. Δεν είναι βλέπουμε δηλαδή τώρα άτομα κυρίες, τα οποία πίσω θα ξοδέψουν Μαρία να τρέχουν και να έρχονται. Όλη η εικόνα που βλέπετε είναι μια συνήθις εικόνα για τη Λάρνακα. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, είναι οι καθημερινοί μας φίλοι, είναι οι χειμερινοί κολυμβητές, είναι οι πρώτοι επισκέπτες της παραλίας μας που έρχονται να απολαύσουν το πρωινό μπάνιο τους, να περπατήσουν λίγο, να πιούν και έναν καφέ στο πόδι που λέμε. Άλλοι θα πάνε δουλειά ή άλλοι θα πάνε να ψουμνίσουν τα καθημερινά για το σπίτι τους. Αλλά είναι καθημερινό φαινόμενο, είναι ίσως από τους μοναδικούς χώρους που βλέπεις πάρα πολύ κόσμο τέτοια ώρα το πρωί στην παραλία. Αρχίζουν να μαζεύονται γύρω στις 7 το πρωί και αυτό έτσι ηρεμεί γύρω στις 9 παρά. Γύρω στις 7 και πιο νωρίς από τις 6 κάποτε. Μέχρι τις 9 ο κόσμος φεύγει και μετά θα αρχίσουν οι επισκέπτες
των παραλιών για να πάρουν μια ξαπλώστρα, ένα κρεβατάκι είτε μια ομπρέλα. Οπότε είναι σαν να είναι διαφορετικές φουρνιές, ας το πούμε. Όλες. Μία πρωινή που είναι για την παραλία κατά κόρον, μετά θα έρθουν αυτοί που θα καθίσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να απολαύσουν τη θάλασσα. Οι παραλίες μας είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ο κάθε ένας είναι πρόσδεκτος να έρθει. Όποια ώρα και να έρθει θα βρει την παραλία ανέτοιμη για τα δικά του δεδομένα. Μαρία, πολύ ωραία. Νίκο μου, δεν ξέρω εσύ αν θέλεις. Ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα, που δεν είμαι της παραλίας της Λάρνακας, λόγω της καταγωγής μου, είναι το πόσο επίπεδη είναι η παραλία εκεί και επιτρέπει στον κόσμο να κάνει περπάτημα, λες και βρίσκεται στον πεζόδρομο, αλλά και να τρέξει ακόμα δίπλα από το κύμα. Αυτό ακριβώς, Νίκο, και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται από μέρους των υπηρεσιών του Δήμου. Είναι κάτι που συζητούσαμε και εκτός αέρα. Mm-hmm. Πραγματικά ο Δήμος επενδύει σε αυτό. Είναι, κύριε Γεωργίου, λέει ο Νίκος ο Σημειού, του κάνει εντύπωση το πόσο επίπεδη είναι η παραλία, που αυτό δίνει την ευκαιρία στον κόσμο είτε να τρέξει είτε να περπατήσει έτσι πιο ελεύθερα. Υπάρχει πρόγραμμα ανεργοδότησης ανέργων και επιτοπλίστων είναι φοιτητές, τα παιδιά που δουλεύουν τη καλοκαιρινή περίοδο στις παραλίες. Υπάρχει αυτή η οργάνωση, υπάρχει καθημερινώς έναν τρακτέρ ο οποίος οργώνει την παραλία, την έχει επίπεδη, την καθαρίζει. Γίνεται σχολαστικός καθαρισμός στα κρεβατάκια από όλα τα σκουπίδια. Υπάρχουν τα συνεργεία του Δήμου για την καθαριότητα. Υπάρχει το άκτια εξοπλισμένων και καταρτισμένων προσωπικών του Δήμου, που προσπαθούμε και με τη βοήθεια του κοινού ακόμα, που πάντα χρειάζεται η βοήθεια και ο καλός ο τρόπος, να συμβάλλουν όλοι μαζί για ένα καλύτερο περιβάλλον. Μάλιστα. Και το άλλο που θα προσθέσω εδώ εγώ είναι το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλο μήκος, που είναι κάτι το οποίο σχολιάζουν και ήδη οι περαστικοί εδώ, που μας το λένε συνέχεια όποτε ερχόμαστε να κάνουμε θέμα. Λέει, κάντε μία βόλτα στις παραλίες όλες της Κύπρου και θα δείτε ότι εδώ είναι ίσως από τις ελάχιστες παραλίες που δίνουν πραγματικά το δικαίωμα στον επισκέπτη να περπατήσει χωρίς να ενοχλεί αυτούς που θα λιάζονται, για παράδειγμα, ή αυτούς που θα είναι μέσα στο. Οι παραλίες της Λάρνακας, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχω επισκεφτεί όλες τις παραλίες της Κύπρου, είναι από τις πιο οργανωμένες. Έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά. Όλες οι ομπρέλες μπαίνουν με ειδικό σχέδιο, με τοπογράφων. Είναι 4 μέτρα η μία ομπρέλα μεταξύ της άλλης και υπάρχει πάρα πολύ χώρος. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση της παραλίας, έτσι το κοινό, ο απλός ο κόσμος, να μπορεί ακόμα και να βάλει την πετσέτα του κάτω να κάνει ηλιοθεραπεία. Αν κάποιος δεν έχει τα χρήματα να πάρει ένα κρεβατάκι, μια νομπέρα, μπορεί κάλλιστα να ξαπλώσει πάνω στην άμμο που είναι και η άμμος καθαρή. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Νίκο μου, πραγματικά νομίζω ότι θα ήθελες, πιστεύω, να είσαι εδώ αυτή τη στιγμή. Πραγματικά μας ανοίξατε την όρεξη, αυτό σου λέγα. Και εγώ θα φύγω. Ναι, να φύγουμε κι εμείς από το στούντιο, να έρθουμε στην παραλία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τελευταία εκπομπή να τη βγάλουμε εδώ από την παραλία. Μακάρι. Να έρθουμε κι εμείς και να βγούμε ζωντανά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.